Καίρετε αγαπητοί ακροατέ, σήμερα θα μιλήσουμε για την πρώτη γυναίκα που έγινε μάρτυρα τη ανάσα του κυρίου Ισού και για ποιο λόγο μόνο αυτή έγινε μάρτυρα πριν από του μαθητέ. Και αυτή τη γυναίκα ήταν πόρνη, αλλά έλαβε συγκόρεση από τον κύριο και με ευγνωμοσύνη τη αγάπησε τον κύριο πάρα πολύ. Δηλαδή, μετά το τάνατο ένιωσε ότι εγκαταλείπηκε από εκείνο που την αγαπησε, τότε σκεφτόντου συνεκό να πάει στο τάφος κάθε φορά και εκείνη την ημέρα προετοίμαζε να πάει στο τάφο πρωί επειδή όλη τη νύχτα δεν μπορούσε να κοιμάται. Δηλαδή, ακόμα μετά το τάνατο, ευνομοσύνη τη είναι που την έκαμε να είναι μάρτυρα, έγινε πρώτη μάρτυρα η Μαρία Μαγδαλίνη. Αυτή είναι διδάγματα για κάθε πως ο Θεό απαντάει σε κάτια που είναι πρότιμη και ότι οφανερώνεται σε κάτια που είναι πρότιμη. Να αρχίσουμε πρώτα να διαβάζουμε όπως είναι γραμμένο. Και όταν περάσε το Σάββατο κατά τα καράματα της πρώτη μέρα τη δευτομάδα, ήρθε η Μαρία η Μαγδαληνή και άλλη Μαρία για να δουν το τάφο. Και ξαφνούν ένα, ένα μεγάλο σεισμό Έγινε και ένα άγγελο του Κυρίου κατεβαίνοντα από το ουρανό ήρθε και αποκύρισε την πέτρα από τη τύρα και κάθονταν επάνω σε αυτή. Η δεόψη του ήταν σαν στραπή και τον τίμα του λευκή σαν και από το φόβο του η φύλακε τα ράκτικα και έγινα σαν νεκρή. Δηλαδή από φόβο της φύλακες η τα ράκτικα. Επειδή έλαψε το γυναί... του πρόσωπο του σαν αστραπή σαν γέλο που ήταν δίπλα στο τάφο που όταν αναστήθηκε ο κύριο Ιησού. Και αποκρινόμενο άγγελο είπε στην γυναίκα, εσείς μη φοβάστε επειδή ξέρω ότι ζητάτε το Ιησού το σταυρωμένο, δεν είναι εδώ επειδή αναστήθηκε όπως του είχε πει. Ελάτε, δείτε το τάφο όπου ήταν τοποτιτημένο ο κύριο και πιένετε γρήγορα και πείτε σου μαθητές του ότι αναστήθηκε από τους νεκρού και πρόσεξε πιένει πριν από εσάς, σιγαλιδέ, εκεί θα το δείτε, πρόσεξε, σας το είπα. Και βγαίνοντα γρήγορα έξω από το τάφο, με φόβο και μεγάλη καρά έτρεξα να το αναγγείλουν στους μαθητές του. Και ενώ έρχοντα να το αναγγείλει στους μαθητές του, ξάφνω ο Ιησού τη συνάντησε λέγοντα, «Καίρετε» και εκείνο πλησιάζοντα έπιασα τα πόδια του και το προ, το προσκύνησα. Τότε ο Ιησούς λέει σε αυτέ και μη, μη, να μην φοβάστε πιένετε να αναγγείλετε προς τους αδερφού μου για να πάνε στην Γαλιλαία και εκτί, εκεί, εκεί τα με δού. Αυτή είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο όπως σας διάβαζα. Όμως διδάγματα είναι εδώ γιατί η γυναίκα ήταν αυτή που είναι, έγινε μάρτυρα πριν από τους μαθητές επειδή η γυναίκα αγάπησε τον Κύριο πάρα πολύ, δηλαδή ακόμα μετά το τάνατο δεν έκασε ελπίδα του με ευνομοσύνη του πάντοτε. Γι' αυτό ήθελε να πάει να δει το τάφο στον άνθρωπο που την έδωσε καρά τη ζωή. Δηλαδή άνθρωπο Ιησού Χριστό επειδή αυτό που πέθανε ήταν άνθρωπο Ιησού αλλά αυτός που αναστήθηκε είναι ο Θεός δηλαδή ο Ιησού που είναι ο Θεός παντοκράτορα επειδή ο Ιησού Χριστό δηλαδή όταν ο Θεός αρκότικε ή και ο επίσης από που επήρ από όταν ο μέσα από τη κυρία της επίσης ήταν Θεό δηλαδή όπως πάντοτε ο πάντο κράτορα, με τη θεϊκή μορφή του που είτε από το Άγιο Πνεύμα όταν μπήκε μέσα η κυρία τη Παρτένα να εισαρκωτεί. Αλλά αυτό που πέθανε ήταν ανθρώπινη μορφή Ιησού Χριστό, δηλαδή άνθρωπο Ιησού Χριστό πέθανε, αλλά ο Ιησού Χριστό που είναι ο Θεό Παντοκράτορα, είναι αυτό που αναστήθηκε, δηλαδή το σώμα είναι αυτό που αναστήθηκε, δηλαδή πνεύμα. Αυτό είναι ο Άγιο Πνεύμα που μπήκε μέσα η κυρία της Μαριάμ την Παρτένα, αυτός είναι ο Ιησού Χριστό που αναστήθηκε ο αναστημένο. Γι' αυτό εκείνη την ημέρα που επίε η γυναίκα εκείνη η Μαρία Μαγδαλίνη, τότε αυτή έγινε πρώτη μάρτυρα που του άγγελο που ήταν δίπλα στο τάφο, που ήταν να αποκυλήσει όταν έγινε ανάσταση, είναι εκείνη που μαρτυρούσε στη γυναίκα και η γυναίκα είναι η πρώτη που είδε όντως ότι αναστήθηκε επειδή το τάφο ήταν ανοιγμένο, την πέτρα ήταν αποκυλισμένη. Και η γυναίκα επίε ήταν αυτή που ανάγκηλε στους μαθητές ότι αναστήθηκε ο Κύριος. Ξέρετε, οι μαθητές διασκοπίστηκαν με το φόβο του, όλοι, επειδή ο Ιουδά επρόδωσε του. Και ο Ιουδά αυτό τόνισε από εννοκή που είχε. Και ο, ο μαθητή Πέτρο αρνήθηκε το Κύριο τρει φορέ. Και μετά ο Πέτρο επίσης μετανόησε, αλλά παρόλα που αυτά ένιωσε πολλά βολα ότι πώ μπορούσε πραγματικά να κάνει να αρνηθεί τον Κύριο έτσι. Δεν ένιωσε καλά μέσα του, δηλαδή έγινε φοβισμένο, έγινε σαν Δεν μπορούσε πια να περπατάει με το τάρος του σαν ματιτή του Κύριου. Δηλαδή όλοι οι ματιτές διασκοπίστηκαν δηλαδή τη στιγμή που έπρεπε να γίνει η Σταύρωση φοβήθηκα σαν γεγονότα που συνέβαινε επειδή δεν είχε ακόμα αληθινή πίστη πραγματικά το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή δεν είχε ακόμα πίστη αληθινή απλώς είχα Πίστη όπως η θρησκεία όταν βλέπουν κάτι και φοβούνται, δηλαδή ό,τι βλέπουν. Επειδή η αληθινή πίστη δεν έχει σχέση τι βλέπει, αλλά τι λέει ο Θεός. Αλλά οι μαθητές δεν είχαν ακόμα αληθινή πίστη, είχαν πίστη φαινομενικά. για αυτό τα φαινόμενα που είδα στο τάνατο τους έκαναν φοβητού και διασκοπίστηκαν όλοι το ένα με τον άλλο. Παρόλο ότι ο Ιωάννη ήταν ο μαθητή που έμεινε τελευταίο μέχρι κάτω από το σαυρό με τη γυναίκα αυτή η Μαρία Μαγδαλίν, αλλά ο, η Μαρία Μαγδαλίν όμως είχε τάρος με πίστη του παραπάνω για να πάει να δει το τάφο σε εκείνο που την αγάπησε. Παρόλο ότι δεν ήξερε στην πραγματικότητα ποιος ήταν ο Κύριος Ιησού, αλλά ήξερε μόνο ότι αυτός το, τη σηκώρεσε και αυτός την έντοκε ζωή. Δηλαδή η ευνομοσύνη τη για αυτό το πνεύμα το Άγιο την εσύπνησε να πάει και εξαιτία τη της πρώτη μη καρδιά τη έγινε πρώτη μάρτυρα τη Ανάσταση. Αυτή είναι μάτιμα, διδαγμάτα για κάθε ένα από εμά, κάθε ένα από εσά, ότι η καρδιά που είναι πρώτη μη, ο καρδιογνωστή είναι που τα ενεργήσει μέσα τη. Δηλαδή η καρδιά της Μαρία Μαγδαλίν ήταν πρώτη για την αγάπη προς τον Κύριο, για αυτό το πνεύμα το Άγιο, δηλαδή ο Θεός με μορφή αόρατο, την κίνησε να πάει, να γίνει, να βλέπει αυτό που έγινε και έγινε πρώτη μάρτυρα. Φανταστήκατε κάποια που ήταν πόρνη, αλλά έγινε μάρτυρα που είδε της Ανάσταση αντί ματιτές που περπατούσε με τον Κύριο. Αυτή ήταν εξαιτία τη καρδιά τη Μαρία Μαγδαλίνη. Η καρδιά του είναι προ, ήταν πρότιμη γι' αυτό. Το μάτιμα εδώ είναι ότι κάθε ένα που ακούει το Ευαγγέλιο, που η καρδιά του είναι πρότιμη, ότι όταν φανερώνεις αυτό, τα λάβει μαρτυρία επειδή αυτή είναι διδάγματα για κάθε ένα, αυτό που έγινε στη Μαρία Μαγδαλίνη. Φανταστήκατε, Μαρία Μαγδαλίνη δεν είχε καλή εικόνα στην κοινωνία, επειδή ήταν πόρνη, ήταν σαν κάποιο που ήταν απορριμμένη μέσα στην κοινωνία. Αλλά ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτη, ο Θεός έβλεπε την καρδιά της ότι ήταν πρότιμη τότε, ενέργησε τότε, τι κίνησε να πάει στο τάφο να δει τι συνέβηκε για να γίνει αυτή τη γυναίκα πρώτη μαρτύρα. Και αυτή τη γυναίκα επίσης μετά τη Ανάσταση έμεινε μαζί με τους Απόστολου την, μέχρι την ημέρα που είτε το Άγιο Πνεύμα πάνω του, δηλαδή στην ημέρα την πεντηκοστή, επίση αυτή τη γυναίκα έλαβε επίση το πνεύμα το Άιο με, πάνω τη. Δηλαδή και εκείνη τη γυναίκα ήταν μαζί με του μαθητέ στην ημέρα την πεντηκοστή. Δηλαδή και εκείνη έλαβε δώρο από το Θεό που ήταν το παράκλητο το Άγιο πνεύμα που ο Θεό έντοκε σε κάθε ένα που πιστεύει στο Ευαγγέλιο να κατοικεί μέσα στην καρδιά της Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Θεό δεν είναι προσωπολίπτη όπω οι άνθρωποι, ο Θεό βλέπει την καρδιά που είναι πρότιμη, δεν βλέπει τι αμαρτία έκαμε ο άνθρωπος επειδή η Μαρία Μαγδαλίν δεν είναι και καλή εικόνα, όλοι μέσα στην πόλη την έλεγανε «αμαρτωλή γυναίκα». Αλλά ο Θεό δεν βλέπει το όνομα, δεν βλέπει τα φαινόμενα έξω. Αλλά τη καρδιά, τη καρδιά τη Μαρία Μαγδαλίνη ήταν έτοιμη. Δηλαδή ήταν ευ σε ευνομοσύνη σε αυτό που την έδωκε ο Κύριος σαν συγκόρεση. Δηλαδή στην αγάπη που την έδωκε ο Κύριος τη στιγμή που στον κόσμο όλη την είχα με άλλο όνομα που δεν είχα καλά. Γι' αυτό να το ξέρετε ότι ο Θεό θέλει να το συγκάρει θέλει να δώσει έλεο σε κάθε ένα. Σε πολλοί άνθρωποι που είναι απορριμμένοι, από ότι ο Θεό θέλει να συγχωρέσει. Δεν είναι η θρησκεία που τα φέρει τον άνθρωπο, τα δώσει τον άνθρωπο την ειρήνη, αλλά ο Άγιο Πνεύμα, δηλαδή ο Θεό προσωπικά. Γι' αυτό σήμερα το Ευαγγέλιο κηρύτεται και κάθε άνθρωπο να αναγνωρίζει ότι ο Άγιο Πνεύμα είναι έτοιμοι. Αυτό είναι ο Αναστημένο Ιησού Χριστό σήμερα είναι αόρατο, ο Άγιο Πνεύμα. Μπορεί να ανασταίνει κάθε κατάσταση στη ζωή σου, κάθε κατάσταση που δεν έχει πια ελπίδα στη ζωή σου, φαίνεται σαν να είναι πεθαμένο, αλλά ο Ιησού Χριστό είναι, είναι η Ανάσταση. Τα ανασταίνει, αν το καλέσεις στη ζωή σου, αν ανοίγει την καρδιά σου είναι πρότιμη, θα γίνει η Ανάσταση, αυτή την κατάσταση που για σένα θεωρείς ότι Αποκλείεται είναι αδύνατο όχι. Τίποτε δεν είναι αδύνατο στο Θεό επειδή αυτός είναι Ανάσταση και Ζωή. Δηλαδή αυτό που πέσανε ήταν άνθρωπο Ιησού Χριστό αλλά αυτό που αναστήθηκε ήταν Θεό Ιησού Χριστό. Επειδή το Άγιο Πνεύμα που μπήκε μέσα στην Κυρία της Παρτένα, αυτός είναι που αναστήθηκε ο Ιησού Χριστό και είναι Ανάσταση και Ζωή για να ασθένει κάθε περίπτωση που είναι στη ζωή σου, αν ανοίγει την καρδιά σου πρότιμη, είναι εκεί να σου απαντήσει ότι δεν είναι προσωπολήπτη, θα σου δώσει επίσης αποκάλυψη, μαρτυρία. Γι' αυτό κάθε τι που συνέβηκε από την ημέρα του τανάτου του Κύριου, τι, γιατί θυσιάστηκε, γιατί, γιατί σταυρώθηκε ο Κύριος και, και αναστήθηκε, Όλα αυτά έχει μήνυμα που χρειάζεται κάθε άνθρωπο επειδή το μήνυμα αν πραγματικά διδατεί με αληθινή του νόημα και συμβολικά είναι που τα κάνει οι άνθρωποι να ανορίζει το νόημα, τη θυσία του Κύριου Ιησού, δηλαδή επίσης για να ξέρουν τι έκανε ο Κύριος Ιησού πάνω το Σταύρο, τι σημαίνει για τους αμαρτωλών και επειδή αναστήθηκε, αυτό τι σημαίνει επίση, επειδή αυτό τα φέρει του άνθρωπο που πραγματικά είναι πρώτη μισή καρδιά του, να έτσι στην η πίστη. Επειδή το να γιορτάζει κάποιο μόνο ανάσταση, μόνο σαν ψυχαγωγία, χωρί να ξέρει πραγματικά το νόημα το λόγο που θυσιάστηκε ο Κύριος, δηλαδή την ουσία, τι τη προφητικά μηνύματα κρύβεται πίσω από τη θυσία πάνω του Σταυρό μέχρι την Ανάσταση. Αν κάποιον δεν αναγνωρίζει αυτό, τότε τα γιορτάζει μόνο Πάσκα όπως ψυχαγωγία, χωρίς να φέρει καμία αποτελέσματα τη ζωή του. Αλλά αποτελέσματα είναι ο άνθρωπο που αναγνωρίζει το λόγο, την ουσία, όταν διδακτεί το Ευαγγέλιο, αποκάλυψη το Θεό. Πρέπει ο άνθρωπο να έχει αποκάλυψη. Τη θυσία του κύριου, το σταυρό του κύριου τι σημαίνει και τη ανάσταση του τι σημαίνει, τι είναι κάθε άνθρωπο, τι ελπίδα κρύβεται εκεί. Αυτή είναι που τα φέρει τον άνθρωπο στην αληθινή πίστη. Επειδή ο Θεό θέλει να σώσει του άνθρωπο. Ο Θεό δεν θέλει οι άνθρωποι να γιορτάζει μόνο σαν ψυχαγωγία. Αλλά ο Θεό θέλει οι άνθρωποι να γιορτάζει με την αληθινή πίστη όταν έρχονται σε αυτό. Και αυτό είναι ανάσταση και ζωή σε κάθε ένα που είναι εκεί πρότιμη καρδιά προ αυτό. Δεν είναι προ τον Βλέπει μόνο τη καρδιά που είναι πρότιμη και απαντάει και φανερώνεται ότι θέλει να σώσει επειδή τη σία ήταν για να σώσει το σαμαρτόλο. Τότε είναι έτοιμη το αίμα προ αφεσιο αμαρτιό που έγινε τη σία. Τα συνεχίζει να συγκορέσει την αμαρτία του σαμαρτόλο Γενέ και γκενιέ, επειδή έγινε θυσία για αιώνια, επειδή η που ήταν στην πρώτη διαθήκη, ήταν μόνο θυσία. Κάθε άνθρωπο έπρεπε να σφάζει το άμνο για να ραντίζεται πάνω του. Αλλά αυτό ήταν αντίτυπο τη θυσία που τα γινόντα όταν ο ίδιο όταν εσαρκώτουνα, και αυτό είναι που έγινε όταν εσαρκώτηκε σαν άνθρωπο, δηλαδή όταν είτε πρώτα για να γεννηθεί με την Αποστολή, μπήκε με την Παρτένα και γεννήθηκε μέχρι μεγάλωσε, ετησίασε πάνω το σταυρό. Αυτό ήταν την αποστολή του για να κάνει τησία μια φορά γεννιέ να συγκορέσει την αμαρτία του Σαμαρτώλο που πιστεύει στο Ευαγγέλιο τα λάβει χάρη του Θεού. Αυτή ήταν αγάπη του Θεού, προσφορά του την αγάπη του Θεού για κάθε ένα ώστε η αμαρτωλοί έχουν πια ευκαιρία να πλησιάσει Θεό να λάβει συγκόρεση με την ελεύθερη βούληση του και κανένα άνθρωπο, δηλαδή καμία άνθρωπο δεν μπορεί να πει ποτέ δεν έλαβε ευκαιρία από το τέο, επειδή ευκαιρία δότηκε ότι έδωκε τον εαυτό του τη Σία που είναι αρνείο που σφάξηκε για την αματία μας, ώστε ο άνθρωπο που πλησιάζει τα λάβει συγκόρεση και επίσης αναστήθηκε, είναι ζωή. Σήμερα σε κοντά σε κάθε ένα που ανοίγει την καρδιά πρότιμη, τα αποκαλύπτει αυτό του, το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή το Ιησού Χριστό, το αναστημένο Ιησού Χριστό. Και αυτό αγιορτάζει ο άνθρωπο και κάθε άνθρωπο Πάσκα πραγματικά με την αληθινή πίστη. Αυτή είναι νόημα για τη σωτήρια. Για σήμερα σας αφήνω εδώ η χάρη του Κύριου Ιησού μαζί με όλοι σας.